Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 17ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξή ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να είμαι πολύ παθιασμένο και πολύ επιθετικός, Μπορεί κάποιος να είναι υπερβολικά παθιασμένος με το δικτυακό μάρκετινγκ. Μπορεί κάποιος να είναι τόσο παθιασμένο και ενθουσιασμένο που να τρομάζει τους υποψηφίους του αντί να του προσελκύει στην επιχείρησή του. Αν έχετε ένα συνεργάτη που νιώθει ότι η έλλειψη εγγραφών οφείλεται στο ότι βγάζει υπερβολικό πάθο και ενθουσιασμό όταν μιλάει για την επιχείρησή του, αυτό συνήθω οφείλεται στην έλλειψη μια καλή ισορροπία. Έχει να κάνει με την ισορροπία μεταξύ του να χρησιμοποιεί υπερβολικό δυναμισμό και του να μην χρησιμοποιεί αρκετό δυναμισμό. Όταν λέω δυναμισμό, εννοώ την ποσότητα τη ένταση που χρησιμοποιεί κάποιο για να περάσει την άποψή του στου άλλου. Στην εκπαίδευσή μου τη Ακαταμάχητη Πρόσκληση μιλάω για τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Εκ των οποίων η τέταρτη δεξιότητα επικοινωνία είναι το να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα δυναμισμού. Αν δεν έχετε δει την εκπαίδευση, στην περιγραφή του βίντεο θα έχω ένα link από μια ομιλία μου όπου αναπτύσσω αυτέ τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Τώρα, όσον αφορά για το που συζητάμε εδώ, καταρχήν να σα πω ότι δεν είναι καθόλου κακό το να είναι κάποιο παθιασμένο και ενθουσιασμένο με τη δουλειά του, με το δικτυακό marketing ή με οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι κάποιο βγάζει υπερβολικό δυναμισμό. Η σωστή ισορροπία είναι να έχετε πάθο, αλλά χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την ακριβή ποσότητα δυναμισμού. Και αυτό είναι που σα δίνει το χάρισμα, είναι αυτό που σα κάνει να έχετε στυλ, φινέτσα, είναι αυτό που κάνει του άλλου να θέλουν να μπουν στην επιχείρησή σας και γενικά να έχουν μια καλή αίσθηση από εσάς. Και αυτό που χρειάζεται να διδάξετε στου καινούργιου σα συνεργάτε, στου ανθρώπου γενικά που είναι υπερβολικά δυναμικοί, είναι αυτή η πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ του να πιέζετε τον υποψήφιο και να τον κάνετε να έρχεται προ τα εσά. Ο στόχο σα θα πρέπει να είναι να κάνετε τον υποψήφιο να γέρνει λίγο προ τα εσά, προ το μέρο σα, προτού του δείξετε πόσο παθιασμένοι είστε. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή σε αυτό το δίλημα, αν θέλετε, σχετικά με το πάθο και τον ενθουσιασμό. Είναι όταν κάποιο αρχίζει να μιλάει την εταιρεία του, για τα προϊόντα του και δεν σταματάει με τίποτα. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον στον συνομιλητή του. Αυτή είναι η πρώτη δεξιότητα επικοινωνία από του 10. Δείχνει ενδιαφέρον μόνο για τον εαυτό του και την εταιρεία του. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που έχει ο ίδιο να πει. Όταν κάποιο μιλάει σταμάτητα, απλά προσπαθεί να πει αυτό που είναι σημαντικό για τον ίδιο. Ο ενθουσιασμό του και το πάθο του τον κάνουν να μιλάει υπερβολικά για τα προϊόντα και την ευκαιρία του. Και γι' αυτό η αγάπη του και το πάθο του να το μοιραστεί με του άλλου και να θέλει να του βάλει τόσο πολύ να το κάνουν, έχει πολλέ φορέ αρνητικά αποτελέσματα. Και έτσι το δικαιολογεί κιόλα αυτό που κάνει. Δηλαδή λέει ότι ε, απλά μιλάμε με ενθουσιασμό. Δεν είναι όμω καθόλου διαφορετικό από το να χτυπήσει κάποιον με μία πέτρα στο κεφάλι και να του πει: Ού, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Ή να χτυπήσει κάποιον στο κεφάλι με μία πέτρα και να του πει: Σε χτύπησα στο κεφάλι και το ήθελα το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πάλι κάποιο σε χτύπησε στο κεφάλι. Οπότε, είτε το κάνει και εμένα, είτε όχι, πάλι το κάνει. Και έτσι, είτε κάνει τον συνεργάτη σου να σταματήσει να το κάνει αυτό, είτε θα πρέπει να αφιερώνει όλο σου τον χρόνο για να πει στον συνεργάτη σου ότι το συμπέρασμά του πω το δικτυακό μάρκετινγκ δεν δουλεύει είναι λανθασμένο. Πάντα να γνωρίζετε το πάθο και τον ενθουσιασμό που έχουν οι συνεργάτε σα. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε, ξέρει κάτι. Μου αρέσει το πόσο ενθουσιασμένο είσαι με αυτή τη δουλειά και βαθιασμένο. Αλλά αν ένα σκύλο είναι παθιασμένο κοντά σε ένα παιδί και το ρίξει κάτω, τότε το, το, το παιδί θα το τρομάξει πάρα πολύ, δεν είναι. Και έτσι το παιδί δεν θα θέλει να, να είναι πλέον κοντά σε σκυλιά. Άρα λοιπόν, το να είσαι παθιασμένο δεν είναι δικαιολογία για να μην φέρει με επαγγελματισμό. Ή το άλλο παράδειγμα που λέω πολύ συχνά είναι ότι μπορεί να σκοτώσει ένα λαγό με ένα κανόνι, αλλά δεν θα σου μείνει καθόλου λαγό να φά. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο κανάλι μου στο YouTube, είτε στο Facebook, είτε στο blog μου networkpablamarketing.gr και επίση μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντα το κόκκινο κουμπί, ε, ώστε να λαμβάνετε κάθε ε, νέο βίντεο που ανεβάζω τι επόμενε εβδομάδε. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή, χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα δυναμισμού και πάθου και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.